από το βιβλίο «Περί αναρχισμού και βίας», εκδόσεις «Ελευθερία και κουλτούρα». Α. Αποσπάσματα από το άρθρο «Αναρχία και βία», που πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πενσιέρο Εβολόντα» την 1η Σεπτέμβρη 1924. Αναρχία σημαίνει μη βία, μη κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο, μη επιβολή βιαίως της βούλησης ενός ή περισσότερου στους υπόλοιπους. Είναι μέσω της εναρμόνισης των συμφερόντων, μέσω της εθελουσίας συνεργασίας, της αγάπης, του σεβασμού, της αμοιβαίας ανοχής, είναι μόνο με την πειθό, το παράδειγμα, τη μεταδοτικότητα και το αμοιβαίο όφελος από την επίοικια που μπορεί και πρέπει να θριαμβεύσει η αναρχία, δηλαδή μια κοινωνία αδερφών ελευθέρως αλληλέγγυων, η οποία θα εξασφαλίσει στους πάντες την μέγιστη ελευθερία, τη μέγιστη ανάπτυξη, τη μέγιστη δυνατή ευημερία. Για να ζήσουν δύο εν ειρήνη, πρέπει να το θέλουν αφότεροι. Αν ένας από τους δύο είναι ισχυρογνώμων και θέλει με τη βία να επιβάλλει στον άλλο να δουλεύει για λογαριασμό του και να τον υπηρετεί, αυτός ο άλλος, αν θέλει να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του και να μην περιπέσει στην πλέον ταπεινή δουλεία, παρόλη την αγάπη του για την ειρήνη και ομόνοια, είναι υποχρεωμένος να αντισταθεί στη δύναμη με όλα τα πρόσφορα μέσα. Η ατομική και μαζική επανάσταση είναι τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη της χειραφέτησης. Ωστόσο, η αναρχική βία είναι η μοναδική που δικαιολογείται, η μοναδική που δεν είναι εγκληματική. Μιλώ φυσικά για τη βία που έχει όντως αναρχικά χαρακτηριστικά και όχι για κάποια τυφλή ή παράλογη βίαιη ενέργεια η οποία αποδίδεται στους αναρχικούς ή για εκείνη που πιθανώς διαπράττεται από πραγματικούς αναρχικούς, οθούμενους στην παραφορά από άδικες καταδιώξεις ή τυφλωμένους λόγω υπερβολικής ευαισθησίας που δεν μετριάζει λογική, από τη θέα των κοινωνικών αδικιών, από τη λύπη για τη λύπη των άλλων. Η πραγματική αναρχική βία είναι αυτή που σταματά όταν σταματάει η ανάγκη υπεράσπισης της ελευθερίας. Αυτή μετριάζεται από τη γνώση ότι τα άτομα ξεχωριστά, λόγω κληρονομικότητας και περιβάλλοντος, είναι ελάχιστα υπεύθυνα για τη θέση που βρέθηκαν. Αυτή δεν την εμπνέει το μίσος, αλλά η αγάπη. Και είναι ιερή, εφόσον σκοπεύει στην απελευθέρωση των πάντων και όχι στην αντικατάσταση της κυριαρχίας των άλλων με τη δική τους. Εμείς θέλουμε την ελευθερία για όλους, για μας και για τους φίλους μας, όπως για τους αντιπάλους και τους εχθρούς μας. Ελευθερία στοχασμού και προπαγάνδισης της σκέψης μας, ελευθερία εργασίας και οργάνωσης της ζωής μας όπως μας ευχαριστεί. Όχι ελευθερία εννοείται και παρακαλούνται οι κομμουνιστές να μην παρερμηνεύουν για την κατάργηση της ελευθερίας και εκμετάλλευση της εργασίας των άλλων. Β. Αποσπάσματα από το άρθρο «Ο επαναστατικός τρόμος» που πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πενσιόρε Εβολόντα» νούμερο 19, τη 10η Οκτώβρη 1924. Αν προκειμένου να νικήσουμε, θα έπρεπε να στήσουμε κρεμάλες στις πλατείες, θα προτιμούσα να χάσουμε. Το μίσος και η επιθυμία για εκδίκηση είναι αχαλήνοτα συναισθήματα, που φυσιολογικά η καταπίεση ξυπνά και τροφοδοτεί. Αλλά αν αυτά μπορεί να αποτελέσουν μια δύναμη χρήσιμη για την αποτείναξη του ζυγού, ίσως κατόπιν να αποδειχτούν μια αρνητική δύναμη, όταν θα πρέπει να αντικατασταθεί η καταπίεση όχι με μια νέα καταπίεση, αλλά με την ελευθερία και την αδερφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να ενισχύσουμε τη διέγερση εκείνων των ανώτερων συναισθημάτων, που η ενεργητικότητά τους κατευθύνεται στη φλογερή αγάπη του καλού, προσέχοντας να μην ανασταλεί η ορμή, αποτελούμενη από καλούς και κακούς παράγοντες, η αναγκαία για την νίκη. Αλλά να θυμάμαστε πάντοτε ότι εμείς οι αναρχικοί δεν μπορούμε να είμαστε ούτε εκδικητές, ούτε τιμωροί. Εμείς θέλουμε να είμαστε απελευθερωτές και οφείλουμε να δράσουμε ως τέτοιοι μέσω της διδαχής και του παραδείγματος. Αλλά η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόμος υπήρξε ανέκαθεν εργαλείο της τυραννίας. Στη Ρωσία κατεδίωξε και δολοφόνησε αναρχικούς και σοσιαλιστές, μακέλεψε εργάτες και εξεγερμένους αγρότες και τελικά ανέκοψε την ορμή μιας επανάστασης που πραγματικά θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στον πολιτισμό. Εκείνοι που πιστεύουν στην επαναστατική αποτελεσματικότητα, η οποία απελευθερώνει από την καταπίεση και την αγριότητα, έχουν την ίδια νοοτροπία με τους νομικούς που πιστεύουν ότι μπορεί να αποφευχθεί το έγκλημα και να βελτιωθεί ηθικά ο κόσμος μέσω των αυστηρών ποινών. Ο τρόμος, αντί να χρησιμεύει για την υπεράσπιση της επανάστασης, τη δυσφημεί, την κάνει μισητή στις μάζες και μετά από μια περίοδο άγριων συγκρούσεων, καταλήγει αναγκαστικά σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε εξομάλυνση, δηλαδή την νομιμοποίηση και τη δικαίωση της τυραννίας. Και δεν χρειάζεται να εξειδανικεύουμε τη μάζα, παρουσιάζοντάς την σαν αποτελούμενη από απλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να προβαίνουν σε κάποιες ακρότητες, αλλά εμφορούνται πάντοτε από καλές προθέσεις. Οι μπάτσοι και οι φασίστες υπηρετούν τους μπουρζουάδες, αλλά προέρχονται από τη μάζα. Υπάρχουν εκείνοι που για κάποιον λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να γίνουν φασίστες, αλλά είναι διατεθειμένοι να κάνουν στο όνομα της Επανάστασης εκείνο που οι φασίστες κάνουν στο όνομα της πατρίδας. Κι έτσι, όπως οι κακοποίησεις όλα τα καθεστώτα είναι πάντοτε έτοιμοι να τεθούν στην υπηρεσία των νέων καθεστώτων και να γίνουν τα πιο αφοσιωμένα τους όργανα, οι φασίστες του σήμερα μπορεί να σπεύσουν να δηλώσουν αύριο αναρχικοί, κομμουνιστές ή ό,τι άλλο τους καπνίσει,
προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν δύναμη και να ικανοποιούν τα ταπεινά τους ένστικτα. Και αν δεν μπορούν να το καταφέρουν στις χώρες τους επειδή είναι γνωστοί και σταμπαρισμένοι, πηγαίνουν και κάνουν αλλού τους επαναστάτες και προσπαθούν να αναδειχθούν παρουσιαζόμενοι σαν οι πιο βίαιοι, οι πιο ενεργητικοί σε σχέση με τους άλλους, αντιμετωπίζοντας σαν μετριοπαθείς, καθυστερημένους, πυροσβέστες, αντεπαναστάτες, εκείνους που αντιλαμβάνονται την επανάσταση ως ένα μεγάλο έργο καλοσύνης και αγάπης. Γ. Αποσπάσματα από το άρθρο «Ηθική και βία» που πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ουμανίτα Νόβα» την 21η Οκτώβρη 1922. Σίγουρα η ιστορία είναι γεμάτη συγκρούσεις και σφαγές ανάμεσα σε λαούς, τάξεις, οικογένειες, άτομα. Και συγκρούσεις και σφαγές βλέπουμε οπουδήποτε και αν στρέψουμε το βλέμμα γύρω μας. Αλλά αληθεύει επίσης ότι αν δεν υπήρχαν παρά μόνο συγκρούσεις και σφαγές, αν το μίσος, ο ανταγωνισμός, ο πόλεμος ήταν χαρακτηριστικά αποκλειστικά ή κυρίαρχα στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Εκείνο που πραγματικά υπερισχύει στην ανθρώπινη ιστορία, ή τουλάχιστον αυτό που συνιστά το ζωντανό και προοδευτικό στοιχείο της, είναι το αίσθημα της συμπάθειας, η έννοια της κοινής μοίρας της ανθρωπότητας, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θέτει ένα όριο στη σύγκρουση, πέρα από το οποίο δεν μπορεί να πάει κανείς χωρίς να προκαλέσει μια βαθιά αντιπάθεια και μια γενική απόρριψη. Είναι η ηθική που επικρατεί. Η ίδια ύπαρξη οποιασδήποτε συλλογικότητας δεν θα ήταν δυνατή αν τα κοινωνικά ένστικτα, τα οποία εγώ αποκαλώ πάθη, δεν κυριαρχούσαν επί των κακών παθών, δηλαδή των βασικών εγωιστικών ενστίκτων. Αν εγείρεται από την ψυχή των προλετάριων το αίσθημα της δικαιοσύνης και το κατευθύνεται στη χρησιμοποίηση χωρίς όρια και χωρίς δισταγμούς της βίας, εφόσον έτσι κάνουν οι μπουρζουάδες και οι κυβερνήσεις, μπορείτε να φτιάξετε ληστές, αλλά δεν μπορείτε να φτιάξετε επαναστάτες. Μπορείτε αν κάποιες έκτακτες συνθήκες σας ευνοήσουν να αντικαταστήσετε μία τάξη με μία άλλη, να εγκαταστήσετε μια νέα τυραννία και νέους προνομιούχους στη θέση αυτό που υπάρχουν σήμερα, αλλά δεν θα κατευθυνθούμε προς την ολική χειραφέτηση της ανθρωπότητας, προς την κοινωνία των ελεύθερων και των αδερφών για την οποία αγωνιζόμαστε. Εμείς δεν μιλάμε για καλή βία όταν τη χρησιμοποιούμε εμείς και για κακή όταν τη χρησιμοποιούν οι άλλοι εναντίον μας. Εμείς λέμε ότι η βία είναι δικαιολογημένη, καλή, ηθική, προσήκουσα, όταν χρησιμεύει για την υπεράσπιση του εαυτού μας και των άλλων εναντίον των απαιτήσεων των βίαιων. Είναι κακή, είναι ανήθικη, αν χρησιμεύει για την παραβίαση της ελευθερίας των άλλων. Ή δεν έχουμε ακούσει τους ανατρεπτικούς να λένε ότι δεν καταδικάζουν τους φασίστες, εφόσον αν μπορούσαν θα έκαναν εναντίον των μπουρζουάδων χειρότερα από ό,τι κάνουν οι φασίστες εναντίον των προλετάριων. Αν αυτή είναι η γενική αίσθηση, αν μπουρζουάδες και προλετάροι, αν φασίστες και ανατρεπτικοί στερούνται εξίσου κάθε ηθικού μέτρου, δεν θα πρέπει να ελπίζουμε πολύ για την ανθρωπότητα. Ή μάλλον θα χρειαζόταν να αναποθέσουμε κάθε ελπίδα στην καλή γυναικούλα, που δεν γνωρίζει από πολιτική ταξική πάλι, αλλά υποφέρει και δακρύζει όταν βλέπει κάποιον να υποφέρει. Εμείς δεν είμαστε ειρηνιστές, εφόσον η ειρήνη δεν είναι δυνατή αν δεν την επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Εμείς θεωρούμε τη βία αναγκαία και προσήκουσα για την άμυνα, αλλά μόνο για την άμυνα. Και εννοείται όχι μόνο για την άμυνα απέναντι σε μια άμεση φυσική επίθεση, αλλά και απέναντι σε όλους εκείνους τους θεσμούς που μέσω της βίας υποδηλώνουν τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε εναντίον του φασισμού και θέλουμε να τον ξεριζώσουμε αντιτάσσοντας στη βία του μια μεγαλύτερη βία. Και είμαστε κυρίως εναντίον της κυβέρνησης, η οποία είναι μια διαρκής βία. Αλλά η βία μας πρέπει να είναι αντίσταση των ανθρώπων εναντίον κτηνών και όχι άγρια σύγκρουση θηρίων με θηρία. Όλη η αναγκαία βία για την νίκη, αλλά τίποτα περισσότερο ή χειρότερο. Δέλτα. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο στο καφενείο. Διάλογοι Α και Β. Πρόσωπα. Ο αναρχικός Τζόρτζο και ο εργάτης Τζίνο. Διάλογοι Γ, Δ, Ε. Πρόσωπα. Ο αναρχικός Τζόρτζο και ο δικαστής Αμπρότζο. Διάλογος Α. Τζόρτζο, αναρχικός. Δεν θα ήταν καλύτερο να εξαλειφθούν οι αιτίες του κακού, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ζουν καλά, χωρίς να αρπάζουν το ψωμί από το στόμα του άλλου, αλλά και όλοι να μπορούν να εκπαιδεύονται και να εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβάλουν από την ψυχή τους τα κακά πάθη της ζήλιας, του μίσους και της εκδίκησης. Τζίνο, εργάτης. Μα τι λες, οι άνθρωποι είναι κακοί εκ φύσεως, και αν δεν υπάρχουν νόμοι, δικαστές, στρατιώτες και χωροφύλακες για να βάλουν ένα φρένο, θα τρογόμασταν μεταξύ μας χειρότερα και από λύκους. Τζόρτζο, αναρχικός. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, να ένας λόγος παραπάνω για να μην δοθεί σε κανέναν η εξουσία να διατάζει και να ορίζει την ελευθερία των άλλων. Οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτό που γενικά διαθέτουν οι άνθρωποι είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, η επιδίωξη της ευημερίας και της πλήρους ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Διάλογος Β. Τζίνο, εργάτης. Ενώ αντιθέτως, αν παραδώσεις κάποιον στα χέρια της αστυνομίας, αυτή αμέσως θέλει να τον καταδικάσει, καθώς λίγο την ενδιαφέρει αν είναι ένοχος ή αθώος. Μετά τον βάζουν στη φυλακή, όπου αντί να προσπαθήσουν να τον βελτιώσουν μέσω πράξεων αγάπης, κάνουν τα πάντα προκειμένου να υποφέρει. Τον εξοργίζουν ακόμα περισσότερο και έπειτα τον αφήνουν σαν έναν ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό για την κοινωνία από ό,τι ήταν πριν μπει στη φυλακή.
Και όσο μεγαλώνει ο αριθμός και η βλαπτικότητα των εγκληματιών, τόσο μεγαλώνει η εξουσία και η κοινωνική σημασία της αστυνομίας. Γιατί αν το έγκλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ορθολογικά, αν πρέπει να ερευνηθούν οι αιτίες και να γίνει κάθε τι δυνατό για να εξαφανιστούν, αυτή η δουλειά πρέπει να ανατεθεί σε εκείνους που θα υποστούν τις συνέπειες του εγκλήματος, δηλαδή σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Διάλογος Γ. Αμπρότζο, δικαστής. Λοιπόν, απόψε μιλάτε για τα μέσα με τα οποία προτείνετε να επιτευχθούν τα ιδανικά σας, να πραγματοποιήσετε την αναρχία. Αφήστε με να το φανταστώ. Θα υπάρξουν βόμβες, σφαγές, συνοπτικές εκτελέσεις. Και μετά λαϊλασίες, εμπρισμοί και παρόμοιες γλύκες. Τζόρτζο, αναρχικός. Εσείς, αγαπητέ μου κύριε, απλά κάνετε λάθος στη διεύθυνση. Πιστεύετε ότι μιλάτε με κάποιον αξιωματικό, από εκείνους που διατάζουν τους Ευρωπαίους στρατιώτες όταν πηγαίνουν να εκπολιτήσουν την Αφρική ή την Ασία, ή όταν εκπολιτίζονται μεταξύ τους στην Ευρώπη. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Σας παρακαλώ να το πιστέψετε. Διάλογος Δέλτα. Αμπρότζο, δικαστής. Η βία, η επανάσταση, η ένοπλη επανάσταση. Τζόρτζο, αναρχικός. Ακριβώς. Αμπρότζο, δικαστής. Δηλαδή οι βόμβες. Τζόρτζο, αναρχικός. Αφήστε με να συνεχίσω, κύριε Αμπρότζο. Εσείς είστε δικαστής και δεν μου αρέσει που πρέπει να επαναλάβω ότι εδώ δεν είμαστε σε δικαστήριο. Και εγώ τουλάχιστον προς το παρόν δεν είμαι κατηγορούμενος από τον οποίο μπορεί να ενδιαφέρεστε να αποσπάσετε κάποια ξεδιάντροπη κουβέντα. Η επανάσταση θα είναι βίαιη γιατί εσείς, η κυρίαρχη τάξη, στηρίζεστε στη βία και δεν δείχνετε καμία διάθεση να αποσυρθείτε ειρηνικά. Συνεπώς θα υπάρξουν τουφεκισμοί, κανονιοβολισμοί, βόμβες που θα προκαλέσουν την έκρηξη των πυρομαχικών στις αποθήκες σας και των φυσικείων στις παλάσκες των στρατιωτών σας. Θα συμβούν όλα εκείνα που μπορούν να συμβούν, όμως αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που αν θέλετε θα τα αφήσουμε στους τεχνικούς. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω εγώ είναι ότι στο βαθμό που εξαρτάται από εμάς, η βία, η οποία επιβάλλεται από τη δική σας βία, δεν θα ξεπεράσει τα αυστηρά όρια που βάζουν οι αναγκαιότητες του αγώνα, δηλαδή θα καθορίζεται προπάντων από την αντίσταση που μας προβάλλεται. Αν πρόκειται να συμβεί το χειρότερο, θα οφείλεται στο πείσμα και στην αιμοβόρα σας εκπαίδευση, που με το δικό σας παράδειγμα δίνεται στο λαό. Διάλογος Ε. Ο Τζόρτζο Αναρχικός, απευθυνόμενος στον Πρόσπερο, καπιταλιστή. Τζόρτζο. Είμαστε εμείς, οι προλετάροι, η καταπιεζόμενη τάξη, που είμαστε ηλεκτρολόγοι και εργάτες φωταερίου. Είμαστε εμείς που κινούμε τα τρένα. Είμαστε εμείς που φτιάχνουμε τα εκρηκτικά και δουλεύουμε στα ορυχεία. Είμαστε εμείς που οδηγούμε τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Είμαστε εμείς στρατιώτες. Είμαστε εμείς δυστυχώς που αμυνόμαστε εναντίον των ίδιων μας των εαυτών. Εσείς δεν επιβιώνετε παρά από την ασυνείδητη θέληση των θυμάτων σας. Προσέχετε όταν ξυπνήσουν οι συνειδήσεις. Από το βιβλίο Χωρίς Εξουσία, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο Αναρχία. Η αναρχία είναι μια λέξη που προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει αυστηρά μιλώντας, δίχως κυβέρνηση. Την κατάσταση ενός λαού, δίχως οποιαδήποτε συγκροτημένη εξουσία. Η λέξη αναρχία χρησιμοποιείται γενικά με την έννοια της αταξίας και της σύγχυσης και εξακολουθεί να υιοθετείται με αυτή την έννοια από τον αδαΐ και από τους αντιπάλους που ενδιαφέρονται να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν θα επισέλθουμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις γιατί το πρόβλημα δεν είναι φιλοσοφικό αλλά ιστορικό. Η κοινή ερμηνεία της λέξης δεν παρανοεί την πραγματική της ετυμολογική έννοια, αλλά αποτελεί παράγωγό της, που οφείλεται στην προκατάληψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποτελεί μια αναγκαιότητα της οργάνωσης της κοινωνικής ζωής και ότι συνακόλουθα μια κοινωνία δίχως κυβέρνηση είναι μοιραίο να παραδοθεί στην αταξία και να ταλαντεύεται ανάμεσα στην αχαλήνωτη κυριαρχία μερικών και στην τυφλή εκδίκηση άλλων. Ούτε αυτό το γεγονός είναι απαράμιλο μέσα στην ιστορία των λέξεων. Σε εκείνες εποχές και χώρες όπου οι άνθρωποι θεωρούσαν απαραίτητη την κυβέρνηση από έναν άνθρωπο, μοναρχία, η λέξη δημοκρατία, δηλαδή η κυβέρνηση που ασκείται από πολλούς, χρησιμοποιήθηκε ακριβώς όπως και η αναρχία, για να υποδηλώσει την αταξία και τη σύγχυση. Ίχνη αυτού του νοήματος της λέξης μπορούν να βρεθούν ακόμα στις λαϊκές διαλέκτους όλων σχεδόν των χωρών. Όταν αλλάξει αυτή η γνώμη και το κοινό πιστεί πως η κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά εξαιρετικά βλαβερή, η λέξη αναρχία, επειδή ακριβώς σημαίνει δίχως κυβέρνηση, θα γίνει ισοδύναμη με τη φυσική τάξη, την αρμονία των αναγκών και των συμφερόντων όλων, την πλήρη ελευθερία με πλήρη αλληλεγγύη. Έτσι, έχοντας γεννηθεί και ζήσει μέσα στην υποδούλωση, όντας απόγονος μιας μακράς αλυσίδας σκλάβων, ο άνθρωπος, όταν άρχισε να σκέπτεται, πίστεψε ότι η υποδούλωση αποτελούσε μια βασική προϋπόθεση της ζωής και η ελευθερία φαινόταν σε αυτόν αδύνατη. Ο εργάτης παρόμοια, αναγκασμένος για αιώνες να εξαρτάται για να εργαστεί, δηλαδή για να φάει από την καλή θέληση του αφεντικού του, και συνηθισμένος να βλέπει την ίδια τη ζωή στη διάθεση εκείνων που κατέχουν τη γη και το κεφάλαιο, έχει καταλήξει να πιστεύει πως το αφεντικό του είναι που του δίνει τροφή και ρωτάει με αφέλεια πώς θα ήταν να ζήσει αν δεν είχε από πάνω του κανένα αφεντικό. Αν ύστερα προσθέσουμε στο φυσικό αποτέλεσμα της συνήθειας την εκπαίδευση που παίρνει από το αφεντικό του, τον παπά, το δάσκαλο κτλ., που έχουν όλοι συμφέρον να διδάσκουν ότι ο εργοδότης και η κυβέρνηση είναι απαραίτητη, αν προσθέσουμε το δικαστή και τον αστυνομικό για να αναγκάσουν εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά και που προσπαθούν ίσως να διαδώσουν τις απόψεις τους, να το βουλώσουν, θα καταλάβουμε πώς εδραιώθηκε η προκατάληψη αναφορικά με τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα των αφεντικών και των κυβερνήσεων.
Φανταστείτε έναν γιατρό να παρουσιάζει μια πλήρη θεωρία με 1.000 έξυπνα επινεννοημένα παραδείγματα για να πείσει τον άνθρωπο με τα ενωμένα άκρα πως αν ελευθερώνονταν τα άκρα του δεν θα μπορούσε να περπατήσει ακόμα και να ζήσει. Ο άνθρωπος θα υπεράσπιζε τα δεσμά του με σθένος και θα θεωρούσε σαν εχθρό του οποιονδήποτε προσπαθούσε να του τα κόψει. Στην καθολική ψηφοφορία, αυτοί που εκλέγονται είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα πώς να κερδίσουν τις μάζες. Η μειοψηφία, που μπορεί να συμβαίνει να είναι η μισή δύναμη των εκλογέων μείον έναν, θυσιάζεται. Επιπλέον, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αδύνατο να βρεθεί ένα εκλογικό σύστημα που να εξασφαλίζει πραγματικά την εκλογή της πραγματικής πλειοψηφίας. Σήμερα, μπροστά στα επίμονα και απειλητικά αιτήματα του προλεταριάτου, οι κυβερνήσεις δείχνουν μια τάση επέμβασης στις σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους. Έτσι, προσπαθούν να εγκλωβίσουν το εργατικό κίνημα και να αναχαιτήσουν με απατηλές μεταρρυθμίσεις τις απόπειρες των φτωχών να πάρουν ό,τι τους ανήκει, δηλαδή ένα ίσο μερίδιο των ωραίων πραγμάτων της ζωής που απολαμβάνουν άλλοι. Αν η κυβέρνηση διευθύνει τις δημόσιες υπηρεσίες, προασπίζει πάντα τα συμφέροντα των κυβερνώντων και των ιδιοκτητών, χωρίς να ασχολείται με τα συμφέροντα των εργαζομένων μαζών, παρά μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να κάνουν τις μάζες να υπομισθούν πρόθυμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αν διαφωτίζει, εμποδίζει και ευνουχίζει την αλήθεια και έχει την τάση να προετοιμάζει τα μυαλά και τις καρδιές των νέων για να γίνουν είτε σκληροί τύρανοι, ή πυθύνοι οι δούλοι, σύμφωνα με την τάξη στην οποία ανήκουν. Η κυβέρνηση, ή το κράτος αν θέλετε, σαν δικαστής, διαιτητής του κοινωνικού ανταγωνισμού, αμερόληπτος διαχειριστής των δημοσίων συμφερόντων, αποτελεί ένα ψέμα, μια αυταπάτη, μια ουτοπία που ποτέ δεν υλοποιήθηκε και δεν μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί. Δεν είμαστε προφήτες περισσότερο από ότι οι άλλοι άνθρωποι, και αν προσποιούμαστε ότι προσφέρουμε μια επίσημη λύση σε όλα τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στη ζωή της μελλοντικής κοινωνίας, θα πρέπει να έχουμε όντως μια περίεργη ιδέα για την κατάργηση της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι σκεπτόμαστε σήμερα με έναν ορισμένο τρόπο πάνω σε ένα δοσμένο ζήτημα, δεν αποτελεί απόδειξη ότι η γνώμη μας θα είναι η ίδια και στο μέλλον. Η αναρχία, όπως και ο σοσιαλισμός, έχει σαν βάση της και αφετηρία την ισότητα των συνθήκων. Σκοπός της είναι η αλληλεγγύη και μέθοδός της η ελευθερία. Δεν είναι τέλεια, ούτε αποτελεί το απόλυτο ιδανικό που σαν τον ορίζοντα απομακρύνεται καθώς προχωρούμε προς αυτό, αλλά αποτελεί τον ανοιχτό δρόμο σε κάθε πρόοδο και σε κάθε βελτίωση που γίνεται για χάρη ολόκληρης ανθρωπότητας. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Η Αναρχική Επανάσταση». Εκείνο που μετράει πιο πολύ από όλα είναι πως οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να χάσουν τα προβατήσια ένστικτα και συνήθειες, τα οποία τους χάραξαν στο μυαλό ολόκληροι αιώνες σκλαβιάς, και ότι πρέπει να μάθουν να σκέπτονται και να ενεργούν ελεύθερα. Σε αυτό το καθήκον της απελευθέρωσης είναι που πρέπει να αφιερώσουν την προσοχή τους οι αναρχικοί. Να δίνετε συμβουλές όταν έχουμε να κάνουμε προτάσεις. Να διδάσκετε αν ξέρουμε περισσότερα από ό,τι άλλοι. Να δίνετε το παράδειγμα για μια ζωή βασισμένη στην ελεύθερη συμφωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Να υπερασπίζεστε ακόμα και με τη βία, αν είναι απαραίτητο και δυνατό, την αυτονομία μας ενάντια σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόκληση. Αλλά ποτέ μη διατάζετε, κυβερνάτε ή εξουσιάζετε. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Σκοπή και μέσα». Κατά τη γνώμη μας, όλη η δράση που κατευθύνεται προς την καταστροφή της οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης, που εξυπηρετεί το ανέβασμα του ηθικού και πνευματικού επίπεδου των ανθρώπων, που τους προσφέρει μια συνειδητοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων και της δύναμής τους και τους πείθει να ενεργούν για λογαριασμό τους, κοντολογεί σε κάθε δραστηριότητα που ενθαρρύνει ένα μίσος για την καταπίεση και ξυπνάει την αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, μας οδηγεί πιο κοντά στους σκοπούς μας και αποτελεί επομένως ένα καλό πράγμα που υπόκειται μόνο σε μια ποσοτική θεώρηση. Να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Από την άλλη μεριά, κάθε δραστηριότητα που τίνει να συντηρήσει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων, που τίνει να θυσιάσει τον άνθρωπο ενάντια στη θέλησή του για τον θρίαβο μιας αρχής, είναι κακή γιατί αποτελεί μια άρνηση των σκοπών μας. Επιδιώκουμε το θρίαβο της ελευθερίας και της αγάπης. Φυσικά δεν θέλουμε να συντρίψουμε τον καθένα. Θα θέλαμε να στεγνώσουμε όλα τα δάκρυα της ανθρωπότητας και όχι να είμαστε υπεύθυνοι για περισσότερα δάκρυα. Αλλά θα πρέπει είτε να αγωνιστούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο όπως είναι, είτε να παραμείνουμε ανίκανοι ονειροπόλοι. Απόσπασμα από το κεφάλαιο Αλληλοβοήθεια. Η ιστορία μας διδάσκει, η καθημερινή παρατήρηση της ζωής γύρω μας διδάσκει, ότι όπου δεν έχει θέση βία στις ανθρώπινες σχέσεις, όλα ρυθμίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των καλύτερων συμφερόντων όλων. Αλλά όπου επεμβαίνει βία, τότε η αδικία, η καταπίεση και η εκμετάλλευση θριαμβεύουν διαδοχικά. Απόσπασμα από το κεφάλαιο Ρεφορμισμός. Οι κυβερνήσεις και οι προνομιούχες τάξεις, όπως είναι φυσικό, καθοδηγούνται πάντα από ένστικτα αυτοσυντήρησης και από την ανάπτυξη των δυνάμεων και των προνομίων τους. Και όταν συμφωνούν να παραχωρήσουν μεταρρυθμίσεις, αυτό συμβαίνει είτε επειδή θεωρούν ότι αυτές θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους, ή επειδή δεν αισθάνονται αρκετά ισχυρές για να αντισταθούν και ενδίδουν, φοβούμενες εκείνο που θα μπορούσε διαφορετικά να αποτελεί μια χειρότερη εναλλακτική λύση. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο Οργάνωση. Η οργάνωση, που δεν είναι στο κάτω-κάτω παρά μόνο η πρακτική της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, αποτελεί μια φυσική και απαραίτητη προϋπόθεση της κοινωνικής ζωής. Είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός που επιβάλλεται πάνω στον καθένα, τόσο πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία γενικά, όσο και πάνω σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για έναν κοινό σκοπό.
Το βασικό λάθος εκείνων που αντιτίθεται στην οργάνωση είναι ότι πιστεύουν ότι η οργάνωση δεν είναι δυνατή δίχως εξουσία. Αν κίνημα σημαίνει το σύνολο ατόμων, άτομα με έναν κοινό στόχο που ενεργούν για να τον υλοποιήσουν, είναι φυσικό το ότι πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, να ενώνουν τις δυνάμεις τους, να μοιράζονται τα καθήκοντα και να κάνουν όλα εκείνα τα βήματα που νομίζουν ότι θα τους οδηγήσουν στην υλοποίηση εκείνων των στόχων. Το να παραμένουμε απομονωμένοι, κάθε άτομο ενεργώντας ή επιδιώκοντας να ενεργήσει από μόνο του δίχως συντονισμό, δίχως προετοιμασία, δίχως να ενώνει τις μετρημένες προσπάθειές του σε μια ισχυρή ομάδα, είναι σαν να καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε ανικανότητα, σπαταλώντας τις προσπάθειές μας σε μικρή, μη αποτελεσματική δράση και να χάσουμε σύντομα την πίστη μας στους σκοπούς μας και να εκφυλιστούμε ίσως σε πλήρη αδράνεια. Αν είναι αλήθεια πως οι αναρχικοί είναι ανίκανοι να συνενωθούν και να καταλήξουν σε συμφωνία, δίχως να υποταχθούν σε μια εξουσία, αυτό σημαίνει πως δεν είναι ακόμα πολύ καλοί αναρχικοί και ότι πριν από το να σκέπτονται για την εγκαθίδρυση της αναρχίας στον κόσμο, θα πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να γίνουν ικανοί να ζήσουν αναρχικά. Η λύση δεν βρίσκεται στην κατάργηση της οργάνωσης, αλλά στην αναπτυσσόμενη συνείδηση του κάθε μέλους σαν άτομο. Όταν μια κοινότητα έχει ανάγκες και τα μέλη της δεν ξέρουν πώς να οργανωθούν αυθόρμητα για να τις ικανοποιήσουν, εμφανίζεται κάποιος, μια εξουσία, που ικανοποιεί εκείνες τις ανάγκες, εκμεταλλευόμενος τις υπηρεσίες όλων και κατευθύνοντάς τις σύμφωνα με τη θέλησή του. Αν οι δρόμοι είναι ανασφαλείς και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι μέτρα να πάρουν, εμφανίζεται μια αστυνομική δύναμη, η οποία σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσφέρει, περιμένει να υποστηριχθεί και να πληρωθεί, καθώς επίσης και επιβάλλεται, εδραιώνοντας την παρουσία της παντού. Αν χρειάζεται κάποιο είδος και η κοινότητα δεν ξέρει πώς να τακτοποιήσει την παραγωγή του με παραγωγούς που βρίσκονται μακριά, σε αντάλλαγμα για τα αγαθά που παράγονται τοπικά, θα εμφανιστεί ο έμπορος, που θα κερδοσκοπήσει εκμεταλλευόμενος τις ανάγκες του ενός τομέα να πουλήσει και του άλλου να αγοράσει, και επιβάλλει τις δικές του τιμές τόσο στον παραγωγό όσο και στον καταναλωτή. Να τι συνέβη και μεταξύ μας. Όσο λιγότερο οργανωμένοι είμαστε, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να μας επιβληθούν λίγα άτομα. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά μια οργάνωση, υποστηρίζεται, προϋποθέτει μια υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών του καθενός με τις αντίστοιχες των άλλων. Επομένως, παραβιάζει την ελευθερία και αναστέλλει την πρωτοβουλία. Όπως το βλέπουμε εμείς, εκείνο που πραγματικά αφαιρεί την ελευθερία και κάνει αδύνατη την πρωτοβουλία είναι η απομόνωση, που μας κάνει ανίσχυρους. Η ελευθερία δεν είναι ένα αφηρημένο δικαίωμα, αλλά η δυνατότητα για δράση. Αυτό ισχύει τόσο για εμάς, όσο και για την κοινωνία σαν σύνολο. Και με τη συνεργασία με τους συνανθρώπους είναι που βρίσκει τα μέσα ο άνθρωπος για να εκφράσει την ενεργητικότητα και τη δύναμη της πρωτοβουλίας του. Αλλά η διάρκεια μιας αντιεξουσιαστικής οργάνωσης πρέπει να είναι αποτέλεσμα της πνευματικής συγγένειας των μελών της και της προσαρμοστικότητας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όταν δεν μπορεί πια να εξυπηρετήσει έναν ωφέλιμο σκοπό, είναι καλύτερα να εξαφανιστεί. Για να γίνει ένας πεπισμένος αναρχικός και όχι μόνο στο όνομα, πρέπει να αρχίσει να αισθάνεται την αλληλεγγύη που τον ενώνει με τους συντρόφους του και να μάθει να συνεργάζεται με τους άλλους για την άμυνα των κοινών συμφερόντων και ότι παλεύοντας ενάντια στα αφεντικά και ενάντια στην κυβέρνηση που τα υποστηρίζει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις και τα αφεντικά είναι άχρηστα παράσιτα και ότι οι εργάτες θα μπορούσαν να διευθύνουν την εθνική οικονομία με τις δικές τους προσπάθειες. Και όταν ο εργάτης έχει καταλάβει αυτό, τότε είναι αναρχικός, ακόμα και όταν δεν αποκαλεί τον εαυτό του έτσι. Από το βιβλίο «Στο δρόμο για την αναρχία», εκδόσεις Κατσάνος. Αποσπάσματα από το άρθρο «Το πρόβλημα της αγάπης και του έρωτα» που πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «La Questione Sociale» την 6η Ιανουαρίου 1900. Μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί η σημαντική θέση που κατέχουν η αγάπη και ο έρωτας. Ο έρωτας στην ηθική και ηλική ζωή των ανθρώπων, από το γεγονός ότι ο άνθρωπος περνάει το μεγαλύτερο και ωραιότερο κομμάτι της ζωής του στο σπίτι και στην οικογένειά του. Μπορεί να εξηγηθεί επιπρόσθετα και από μια τάση για το ιδανικό που πυρπολεί το ανθρώπινο πνεύμα που έχει αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του. Όσο ο άνθρωπος υποφέρει χωρίς να συνειδητοποιεί τα βάσανά του, χωρίς να γυρεύει να δώσει λύση στα προβλήματά του και χωρίς να επαναστατεί, ζει σαν τα ζώα και δέχεται τη ζωή όπως είναι. Όταν όμως αρχίζει να σκέφτεται και να καταλαβαίνει ότι τα δεινά του δεν είναι αποτέλεσμα κάποιες αδυσόπιτης μοίρας, αλλά ότι οφείλονται στους ανθρώπους και ότι μπορούν να τα εξαφανίσουν οι άνθρωποι, αισθάνεται άξαφλα να τον κυριεύει μια ανάγκη για τελειότητα και θέλει ιδεατά τουλάχιστον να ζει ευτυχισμένο σε μια κοινωνία όπου θα επικρατεί απόλυτη αρμονία. Και από όπου η θλίψη θα έχει εντελώς και για πάντα χαθεί. Αυτή η τάση κάνει μεγάλο καλό γιατί μας πρόκειται να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Μπορεί όμως να κάνει και μεγάλο κακό, αν με πρόσχημα το ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην τελειότητα και το ότι είναι αδύνατο να διώξουμε όλα τα εμπόδια και όλες τις ατέλειες, μας μαθαίνει να παρετούμαστε ακόμα και από τις εφικτές επιδιώξεις μας και να προσαρμοζόμαστε στην τωρινή μας κατάσταση. Ας πούμε αμέσως ότι δεν έχουμε καμία λύση για τα δεινά που προκαλούν ο έρωτας και η αγάπη, γιατί αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν ούτε με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ούτε και με μια αλλαγή των ηθών. Γιατί καθορίζονται από βαθιά συναισθήματα, από τη φυσιολογία του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να πούμε, που δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αν θέλουμε κάτι τέτοιο, παρά μόνο έπειτα από μια αργή εξέλιξη και με τρόπο που δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. Λαχταρά με την ελευθερία, θέλουμε να μπορούν οι άντρες και οι γυναίκες να αγαπιούνται και να δημιουργούν σχέσεις ελεύθερα, από αγάπη και μόνο, χωρίς νομικούς, οικονομικούς ή φυσικούς καταναγκασμούς.
Ένα άλλο πρόσωπο που το απασχολεί σε το ίδιο πρόβλημα έλεγε: «Σήμερα, αν δεν βρω έρωτα, τον αγοράζω, έστω και σε βάρος του ψωμιού μου. Τι θα γίνει όταν δεν θα υπάρχουν πια γυναίκες που να πουλούνται?» Ερώτηση απαράδεκτη, γιατί φανερώνει μια επιθυμία να υποχρεώνουν τα ανθρώπινα πλάσματα να πορνεύονται εξαιτίας της ανέχειας. Από την άλλη μεριά, όμως, είναι τόσο φοβερά ανθρώπινη. Η οικογένεια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης των ανθρώπων. Γιατί συνήθως μόνο μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος, αφιερώνοντας τον άνθρωπο, κάνει το καλό για το καλό, χωρίς να περιμένει ανταμοιβή άλλη από την αγάπη του συντρόφου του και των παιδιών του. Το να αγαπάς όλο τον κόσμο μοιάζει πολύ με το να μην αγαπάς κανέναν. Μπορούμε αναμφίβολα να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας, αλλά δεν μπορούμε να θρυνούμε για όλα τα δεινά τους, γιατί τότε η ζωή μας θα πνιγόταν στα δάκρυα. Και ωστόσο, τα δάκρυα της συμπάθειας είναι η πιο γλυκιά ανακούφιση για μια καρδιά που υποφέρει. Οι στατιστικές των θανάτων και των γεννήσεων μπορούν να μας προσφέρουν στοιχεία ενδιαφέροντα για να γνωρίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν σημαίνουν όμως τίποτα για την καρδιά μας. Μας είναι πρακτικά αδύνατο να θλιβόμαστε για κάθε άνθρωπο που πεθαίνει και να χαιρόμαστε για κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και αν δεν αγαπάμε κάποιο περισσότερο από τους άλλους, αν δεν υπάρχει ένα πλάσμα μοναδικό που να είμαστε πρόθυμοι να το αφοσιωθούμε ιδιαίτερα, αν δεν γνωρίζουμε αγάπη άλλη από τη συγκρατημένη, αόριστη, σχεδόν θεωρητική αγάπη που μπορούμε να τη νιώσουμε για τον καθένα, μήπως δεν θα ήταν η ζωή λιγότερο πλούσια, λιγότερο γόνιμη, λιγότερο ωραία? Η ζήλια, αν την πάρουμε με την καλύτερη σημασία της λέξης, φαίνεται ότι αποτελεί και γενικά αποτελεί πραγματικά ένα με την αγάπη. Θλιβερό ίσως γεγονός, δεν μπορεί όμως να αλλάξουμε διάταγμα, για όσους τουλάχιστον την αισθάνονται. Ας καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ας χτυπήσουμε την κτηνώδη στάση του άντρα που θεωρεί τον εαυτό του αφέντη της γυναίκας, ας σβήσουμε τις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές προκαταλήψεις, ας εξασφαλίσουμε σε όλους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, την καλοπέραση και την ελευθερία, ας επεκτείνουμε σε όλους την εκπαίδευση, και έπειτα θα μπορούμε δικαιολογημένα να χαιρόμαστε αν τα μόνα δεινά που θα μείνουν θα είναι τα δεινά του έρωτα και της αγάπης. Αποσπάσματα από το άρθρο για τις δολοφονίες προσωπικότητων που πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Le Réveil το 1900. Ξέρουμε ότι το ουσιαστικό, το αναμφισβήτητα ωφέλιμο δεν είναι να σκοτώσουμε τον βασιλιά σαν άτομο, αλλά να σκοτώσουμε όλους τους βασιλιάδες των παλατιών ή των κοινοβουλίων και των εργοστασίων μέσα στην καρδιά και στη σκέψη των ανθρώπων. Να ξεριζώσουμε δηλαδή την πίστη στην αρχή της εξουσίας, πίστη που εξακολουθεί να την έχει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού. Ένας βασιλιάς σκοτώθηκε, και αφού ένας βασιλιάς δεν είναι λιγότερο άνθρωπος από τους άλλους, το γεγονός είναι λυπηρό. Μια βασίλισσα έμεινε χείρα, και αφού μια βασίλισσα είναι και αυτή γυναίκα, συμμεριζόμαστε τον πόνο της. Γιατί όμως τόσο ντόρος για το θάνατο ενός άντρα και τα δάκρυα μιας γυναίκας? Όταν δεχόμαστε σαν φυσικό το ότι κάθε μέρα τόσοι άντρες σκοτώνονται και τόσες γυναίκες κλαίνε εξαιτίας πολέμων, εργατικών ατυχημάτων, ξεσηκωμών που καταπνίγονται με τα ντουφέκια και μοίρων εγκλημάτων που οφείλονται στην αθλειότητα, στην εκδικητικότητα, στο φανατισμό και στον αλκοολισμό, γιατί να χαραμίζουμε τόσο συνέστημα για ένα επιμέρους κακό, όταν τόσα και τόσα εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και την ελληνοσία μέσα στην αδιαφορία εκείνων που θα είχαν τη δυνατότητα να τους σώσουν? Αποσπάσματα από το άρθρο «Η Αναρχική και η Ηθική» που πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Le Réveil το 1904. Οι αναρχικοί που αρνούνται την ηθική, λησμονούν ότι στην τωρινή ηθική, πλάι στους κανόνες που προβάλλουν οι παπάδες και τα αφεντικά για να κατοχυρώσουν την κυριαρχία τους, βρίσκονται κι άλλοι, περισσότεροι και ουσιαστικότεροι, που χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατη κάθε κοινωνική συμβίωση. Λησμονούν ότι το να επαναστατείς εναντίον κάθε κανόνα που επιβάλλεται με τη βία δεν σημαίνει καθόλου ότι πρέπει να μην έχεις καμία ντροπή και κανένα συνέστημα υποχρέωσης απέναντι στους άλλους. Λησμονούν ότι για να καταπολεμήσεις σωστά μια ηθική, οφείλεις να αντιπαραθέσεις τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη μια ηθική ανώτερη. Και καταλήγουν με τη βοήθεια της ιδιοσυγκρασίας τους και των περιστάσεων να γίνουν ανήθικοι με όλη τη σημασία της λέξης, άνθρωποι δηλαδή χωρίς κανόνες συμπεριφοράς, χωρίς κριτήριο που να καθοδηγεί τις πράξεις τους, που υποκύπτουν παθητικά στην παρόρμηση της στιγμής. Σήμερα στερούνται το ψωμί για να βοηθήσουν έναν σύντροφο, αύριο θα σκοτώσουν άνθρωπο για να πάνε στις πουτάνες. Είμαστε όλοι, χωρίς εξαίρεση, υποχρεωμένοι να ζούμε λίγο πολύ σε αντίθεση με τις ιδέες μας. Είμαστε όμως σοσιαλιστές και αναρχικοί, ακριβώς στο μέτρο που βασανιζόμαστε από αυτή την αντίθεση και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να την αυλύνουμε. Τη μέρα που θα προσαρμοζόμασταν στο περιβάλλον, δεν θα είχαμε πια τη λαχτάρα να το μετασχηματίσουμε και θα γινόμασταν και εμείς αστεί. Άφραγκοι ίσως, αλλά όχι λιγότερο αστεί στα έργα και στις επιδιώξεις μας. Αποσπάσματα από το άρθρο «Στο δρόμο για την αναρχία» που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Le Réveil το 1910. Δεν πρόκειται επομένως να φτάσουμε στην αναρχία ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε σε 10 αιώνες. Απλώς θα πορευόμαστε προς την αναρχία σήμερα, αύριο και πάντα. Η αναρχία είναι η κατάργηση της κλεψίας και της καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο, η κατάργηση δηλαδή της ατομικής ιδιοκτησίας και της κυβέρνησης. Η αναρχία είναι η καταστροφή της αθλειότητας, της δυσιδαιμονίας και του μίσους. Για τούτο, κάθε χτύπημα που δίνουμε στους θεσμούς της ατομικής ιδιοκτησίας και της κυβέρνησης είναι ένα βήμα στον δρόμο για την αναρχία. Όπως τέτοιο είναι και κάθε ψέμα που ξεσκεπάζουμε. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όσο μικρή και αν είναι, που ξεφεύγει από τον έλεγχο της εξουσίας
Κάθε προσπάθεια που γίνεται για να ανεβάσει τη συνείδηση του λαού και να ενισχύσει το πνεύμα της αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας και να δώσει σε όλους τους ανθρώπους οι ίδιες προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν. Τον κανονικό ειρηνικό δρόμο της εξέλιξης τον έχει σταματήσει η βία, γι' αυτό και πρέπει με τη βία να της ανοίξουμε πάλι το δρόμο. Γι' αυτό και θέλουμε τη βία επανάσταση σήμερα και θα τη θέλουμε πάντα, όσο κάποιοι θα θέλουν να επιβάλλουν στους άλλους πράγματα αντίθετα με τη θέλησή τους. Μόλις καταργηθεί η βία της κυβέρνησης, η δική μας βία δεν θα έχει κανένα λόγο να υπάρχει. Απόσπασμα από το άρθρο «Κίνδυνος της κοκαίνης» που πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ουμανίτα Νόβα» τη 10η Αυγούστου 1922. Όσο πιο σκληρές θα γίνονται οι ποινές που θα επιβάλλονται στους καταναλωτές και στους πολιτές κοκαίνης, τόσο πιο πολύ η έλξη για τον απαγορευμένο καρπό και ο ήλιγος του κινδύνου που διατρέχουν θα μεγαλώνουν στους καταναλωτές, τόσο πιο πολύ θα τραβάει το κέρδος στους κερδοσκόπους, ένα κέρδος που είναι κιόλας πολύ μεγάλο, μα που θα το κάνει μεγαλύτερο αυτός ο σκληρός νόμος. Μάταια λοιπόν θα εμπιστευόμασταν τους νόμους. Εμείς προτείνουμε ένα άλλο γιατρικό. Διακηρύξτε ότι η κατανάλωση και η εμπορία της κοκαίνης είναι ελεύθερα και ανοίξτε περίπτερα όπου η κοκαίνη θα πουλιάται σε τιμή κόστους ή και σε πιο χαμηλή ακόμα. Κάντε στη συνέχεια μια μεγάλη προπαγανδιστική καμπάνια για να εξηγήσετε στον κόσμο τι συμβαίνει και να του καταδείξετε τα στραβά της κοκαίνης. Δεν θα βρισκόταν κανένας για να κάνει αντίθετη προπαγάνδα, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να κερδίσει χρήματα σε βάρος των κοκαϊνομανών. Είναι φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα εκμηδενιζόταν ολοζιόλη βλαβερή κατανάλωση κοκαίνης, γιατί τα κοινωνικά αίτια που προκαλούν τις δυστυχίες και σπρώχνουν τους ανθρώπους στη χρήση των ναρκωτικών θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Οπωσδήποτε όμως το κακό θα γινόταν μικρότερο, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να βγάλει κέρδος από την πώληση των ναρκωτικών και κανένας δεν θα μπορούσε να κερδοσκοπήσει, επωφελούμενος από το κυνήγι των κερδοσκόπων. Γι' αυτό και η πρότασή μας είτε δεν θα ληφθεί καν υπόψη, είτε θα θεωρηθεί χειμερική και παράλογη. Κι όμως οι έξυπνοι και οι αμερόληπτοι άνθρωποι θα μπορούσαν να πούνε: μια και οι ποινικοί νόμοι δεν φέρουν αποτέλεσμα, γιατί δεν εφαρμόζεται έστω και για δοκιμή τη μέθοδο που προτείνουν οι αναρχικοί.